Είναι πολλά τα δημοσιεύματα, πολλές οι πιέσεις, αν θέλετε, προς το πρόσωπό σας για να αναλάβετε τον ρόλο του υποψηφίου Περιφερειάρχη, ρετού Περιφερειάρχη για το Βόρειο Αιγαίο. Η δική σας άποψη. Συνήθως το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον το προκαλούν τα πρόσωπα. Και το να ασχολούμαστε μόνο με τα πρόσωπα βλάπτει την ουσία. Η ουσία είναι ότι στη χώρα γίνεται ένα σοβαρό εγχείρημα, αυτό που λέμε καλλικράτης. Είναι κάτι που θα επηρεάσει τον τόπο μας και τις επόμενες γενιές. Και απέναντι σε αυτό το εγχείρημα πρέπει να συμπεριφερθούμε όλοι υπεύθυνα, φωτίζοντας και την ουσία του θέματος και όχι μόνο τα πρόσωπα και τους ρόλους. Σε αυτό που αναφέρεστε, ναι, έχω κι εγώ μερδικό ευθύνης για τα καλά και τα κακά που συνέβησαν στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια. Αισθάνομαι όμως ότι μπορώ να συμβάλλω για κάτι καλύτερο εάν αυτό εκτιμηθεί πρωτίστως από τους συμπολίτες μου, δευτερευόντως από το κόμμα στο οποίο ανήκω. Ήδη το κόμμα έχει εκφραστεί και μάλιστα είδαμε και μια σχετική δήλωση στήριξης του νομάρχη Χίου, του κυρίου Πολύδωρου Λαμπρινούδη, στο πρόσωπό σας όσον αφορά τη θέση του αιρετού Περιφερειάρχη. Πώς το κρίνετε? Ευχαριστώ όλους όσους έχουν εκφραστεί θετικά. Είναι τιμητικό για μένα. Όμως είναι κάτι που δεν αφορά τυχείο, όπως αντιλαμβάνεστε, αφορά και τη Λέσβο, αφορά και τη Σάμο, και την Ικαρία και τη Λίμνο. Θα δούμε τη δυναμική των πραγμάτων. Σε κάθε περίπτωση θα επιδιώξω να είμαι χρήσιμος.